Είμαστε σε πολύ καλό βαθμό ετοιμότητας. Ήδη σήμερα έχουμε μοιράσει αλάτια στις δημοτικές ενότητες στα χωριά μας για να μπορέσουμε να καλύψουμε τους ισχυρούς παγετώνες που αναμένουμε. Και εννοείται ότι τα μηχανήματά μας είναι σε ετοιμότητα, γιατί η πρόβλεψη είναι από το απόγευμα έως το βράδυ θα αρχίσει η ισχυρή χιονόπτωση. Σε αυτό το σημείο θέλω για άλλη μια φορά να κάνω έκκληση στους συμπολίτες μας τόσο στην Τρίπολη όσο και στα χωριά μας, την ώρα της εκδήλωσης του φαινομένου να γίνονται μόνο οι απαραίτητες μετακινήσεις και για να μπορούμε να απολαύσουμε το χιόνι και να μην δημιουργούμε προβλήματα. Όσοι όμως αναγκαστούν να κινηθούν θα πρέπει να έχουν μαζί τις αντιληστικές αλυσίδες για να μην υπάρχει κόλλημα στην κυκλοφορία. Και βέβαια εννοείται ότι θα πρέπει αυτοί που τις έχουν να ξέρουν να τις τοποθετούν. Γιατί πάντα υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το θέμα. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω και μέσα στην πόλη να προσέχουν οι φίλοι οδηγοί το πώς και πού παρκάρουν τα αυτοκίνητα για να μπορούν τα χιονιστικά μηχανήματα μέσα στην πόλη να μπορούν να κινηθούν άνετα και με ασφάλεια ώστε να καθαρίσουν και πιο στενούς δρόμους. Ήδη τα μηχανήματα της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε σημεία τα οποία συνήθως αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις πρώτες νυφάδες. Κοιτάξτε, τα δικά μας τα μηχανήματα, επειδή αρμόδιοι είμαστε για τους οικισμούς, για το εσωτερικό των οικισμών. Άρα εκεί είναι ο βαθμός ετοιμότητάς μας. Και γι' αυτό το λόγο πράγματα τα μηχανήματα είναι, αλλά και τα ιδιωτικά μηχανήματα που έχουν μισθώσει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει λίγο να είμαστε λίγο με περισσότερη υπομονή φορτισμένοι, διότι όταν ένα φαινόμενο εξελίσσεται, δεν θα πρέπει να μας φτιάχνει πανικός, θα πρέπει να είμαστε πιο ψύχρεμοι, πιο ήρεμοι, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό. Αυτά καταρχήν, βέβαια, και να ξέρουν οι συμπολίτες μας ότι αν προκύψει το οποιοδήποτε θέμα, είτε υγεία είτε οτιδήποτε άλλο, υπάρχει τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2713-600-407, το οποίο είναι επί 24ωρου βάσεως. Είμαστε εκεί που θα απαντάμε και θα είμαστε σε εγρήγορση ώστε να επιλύσουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει. Τόσο εμείς όσο και με τις αρμόδιες αρχές που συνεργαζόμαστε. Πυροσβεστική, αστυνομία, περιφέρεια, νοσοκομείο. Δηλαδή δεν θα πρέπει να αισθάνονται ανασφάλεια οι συμπολίτες μας, διότι είμαστε υπατμών και σε πολύ μεγάλο και καλό βαθμό ετοιμότητας. Και η πρόληψη πάντα σώζει ζωές. Αυτό είναι το τονίζω. Εννοείται. Θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με νέες προσλήψεις στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Ακούσαμε κατά την τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα να εγκρίνεται αυτή η απόφαση. Είχε το θέμα, είχε αναβληθεί την πρώτη φορά και πήγε εκ νέου στην τελευταία συνεδρία. Πράγματι, είχαμε ένα θέμα, ζητήσαμε δύο χειριστές μηχανημάτων για τις τσάπες, εν πάση περιπτώσει, που έχει ο Δήμος, για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε τόσο στην κακοκαιρία αλλά και μετά, γιατί η πολιτική προστασία και ο Δήμος έχει μία συνεχή παρουσία και μία συνεχή αποτελεσματικότητα στα έργα που προσπαθούμε να ανοίξουμε κάποια χαντάκια, προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε κάποια τέτοια θέματα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε έλλειψη σε προσωπικό. Το θέμα πράγματι είχε έρθει πριν τις εκλογές αυτό και πάλι είχε ψηφιστεί. Αλλά επειδή προέκυψαν οι εκλογές, απαγορεύονται οι οποιασδήποτε προσλήψεις και γι' αυτό ακυρώθηκε, αναβλήθηκε. Και έτσι ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε ομόφωνα. Απλά μας ήρθε λίγο χρονικά, λίγο πίσω η όλη αυτή η ιστορία. Πόσα άτομα αφορά? Για δύο άτομα. Δύο άτομα. Ναι. Πού μπορούν να στείλουν? Μέσω του site του Δήμου θα δουν που να ενημερωθούν τις αιτήσεις και σας τηλέφωνο του Δήμου.